Φίλες και φίλοι του News Hub, γεια σας. Αλέξανδρος Δρύβας, γεωπολιτικός αναλυτής, καλός φίλος του site. Κύριε Δρύβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας κύριε Δαμαβολίτη, Χριστός Ανέστη, να είστε πάντα καλά. Αληθώς Ανέστη, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί όποτε σας έχουμε στην εκπομπή οι αναλύσεις σας πατάνε σε στέρεα βάση. Κύριε Δρύβα, θέλω καταρχήν να μας σχολιάσετε το γεγονός με την δήλωση του Προέδρου Biden, του Αμερικανού Προέδρου Biden σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων, την αναγνώριση, την αντίδραση της Τουρκίας και πώς αυτό δεν αξιοποιήθηκε από την ελληνική πλευρά, που δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν μιλήσει για αυτό το θέμα και λένε ότι πρέπει μαζί με τη γενοκτονία των Ποντίων να κολλήσουν μάλλον τη δική μας γενοκτονία μαζί με την αρμένικη και την γενοκτονία των Ασσυρίων. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Biden με το που ανέλαβε καθήκοντα ήταν και η βόμβα η μεγάλη που πολλοί ξέρετε και το θυμάστε εδώ στην Ελλάδα λέγανε ότι δεν θα γίνει, όπως λέγανε άλλωστε ότι θα πάρει και τα F-16 η Τουρκία από τον πρώτο μήνα που τα είχε παραγγείλει. Και να θυμίσω απλώς έτσι ότι η Τουρκία τα F-16 τα έχει παραγγείλει από τον Οκτώβριο του 2021, που σημαίνει ότι τον προσεχή Οκτώβριο κλείνει 2 χρόνια η Τουρκία χωρίς να έχει ικανοποιήσει το αίτημά της. Για να πάμε στη γενοκτονία. Να μείνουμε λίγο σε αυτό όμως, γιατί τώρα επειδή λέτε την ακριβή ημερομηνία, υπάρχει εδώ ένα σημείο το οποίο θέλω να μου σχολιάσετε. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι λίγες φορές που αρκετά μέσα έχουν δείξει, με fake news προφανώς, ότι τελικά έχουν προσπεραστεί όλα τα εμπόδια και η αγορά θα γίνει. Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και προφανώς διαψεύδονται συνεχώς και θα μου πείτε εσείς που είσαστε και συνάδελφος για παράδειγμα των ανθρώπων αυτών, πώς γίνεται κάποιος που διαψεύδεται συνέχεια να μην τελικά ευτελίζεται αλλά να συνεχίσει να το κάνει. 2 είναι οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι αυτό κάποια στιγμή εννοείται πως θα γίνει, άρα μιλάμε για μια αυτεκπληρούμενη προφητεία η οποία ούτε τη δημοσιογραφία, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος αλλά προφανώς δεν θα τιμά τη δημοσιογραφία αυτό, θα έρθει μια αυτοκληρούμενη προφητεία και θα πούνε μια μέρα ότι τελικά σας το λέγαμε έγινε. Κανείς δεν είπε ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει κάποια στιγμή, είναι 20 δις, δεν είμαστε όλοι τσαρλατάνοι ώστε να μην καταλαβαίνουμε τι διακυβεύεται. Αυτό που λέμε είναι ότι από το 2017, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, επειδή όλοι αυτοί εδώ δεν έχουν ιδέα από Αμερική και λυπάμαι που το λέω έτσι απόλυτα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, δεν έχουν ιδέα πώς παίρνονται οι αποφάσεις στην Αμερική, τι ρόλο έχει η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων, τι ρόλο έχει το Κογκρέσο, τι ρόλο έχει το State Department, μέχρι που μπορεί να φτάσει πίεση του Προέδρου στο Κογκρέσο, όλα αυτά δεν τα ξέρουν. Άρα είναι ένα μείγμα άγνοιας και βέβαια προπαγάνδας σε κάθαρα, γιατί εδώ είναι το ερώτημα που κάναμε, θυμάστε τι ερώτημα κάναμε. Πώς γίνεται να ευτελίζεσαι ανά ένα μήνα συνεχώς και τελικά να το επαναλαμβάνεις? Το κάνεις γιατί έχεις προδιαμορφώσει ένα κοινό το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τις περισσότερες φορές αντιαμερικανικά και από την άλλη πλευρά εδώ είναι και το κενό που δεν έχει καλύψει ο λεγόμενος πατριωτικός χώρος, ο γνήσιος, ο καλός πατριωτικός χώρος, ότι ξέρετε, αν δεν υπάρχει εδώ πέρα εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση, στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, πάντοτε η συνωμοσία ή αυτό που λέμε ότι όλοι πλέκουμε, γιατί πίσω από αυτό, κύριε Δαμαβολίτη, αυτός ο μύθος είναι, ας πούμε, ότι όλοι έχουν κάνει ένα μυστικό τραπέζι με εμάς, να μην μας έχουν καλέσει και προσπαθούν να μας πάρουν τα δίκαιά μας, ότι οι ξένοι ραδιοργούν εναντίον μας, κάτι το οποίο υπάρχει στην Τουρκία, αλλά η Τουρκία μας έχει δείξει ότι είναι μια τριτοκοσμική χώρα. Εδώ εμείς λοιπόν έχουμε κάποια τριτοκοσμικά χαρακτηριστικά σε αυτό και νομίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν φταίνε που τα διαβάζουν αυτά. Το θέμα είναι τελικά ότι αν βλέπουν ότι κάτι διαψεύδεται, μήπως να είναι λίγο πιο σκεπτικοί, αλλά για τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, είναι ουσιαστικά σχολίαστο, αν και είπα πολλά σχόλια.
Σε αυτό ήταν λίγο προβοκατόρικο αυτό που είπα, για να δώσετε το σχόλιο σας, γιατί ένα από τα στοιχεία της κακοδαιμονίας μας είναι η κοντή μνήμη. Και καλό είναι να θυμόμαστε όλο αυτό το οποίο είπατε, κυρίως από μέσα τα οποία φέρνουν ως τελεσμένο γεγονός κάτι το οποίο διαψεύδεται. Να πάμε όμως στη δήλωση του Προέδρου Biden και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό που σημαίνει είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση Biden έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ουσιαστικά στρέφονται λίγο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό άλλοτε κάνει καλό στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, άλλοτε κάνει κακό. Το ίδιο συμβαίνει και εμάς. Με εμάς, δηλαδή, ότι άλλοτε κάνει καλό το να στρέφονται οι Αμερικανοί περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα, άλλοτε κάνει κακό. Με την Τουρκία, για παράδειγμα, μας κάνει καλό, γιατί ο Biden είχε δεσμευτεί από πριν, έτσι, και ρόλος αυτό έπαιξε και η Νάνση Πελώση. Να ξέρουμε ότι στην πολιτεία που ήταν, έτσι, η Πελώση, στην Καλιφόρνια, πάρα πολλοί, χιλιάδες Αρμένοι, έτσι είναι στην Αμερική τα πράγματα, είχε δεσμευτεί ο Biden ότι θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Πάρα πολλοί λέγανε ότι δεν θα γίνει αυτό, γιατί θα ρίσκαρε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ο Biden το έκανε. Και έκτοτε κάθε μέρα, κάθε χρόνο την ίδια μέρα, 24 Απριλίου, υπενθυμίζει πλέον τη γενοκτονία, η οποία ήταν γενοκτονία ξεκάθαρα και την οποία πλέον την αναγνωρίζει και η Αμερικανική κυβέρνηση, όχι απλά πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, την αναγνωρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση με σαφείς αναφορές μέσα σε μια σφαγή που πρέπει να μην επαναληφθεί, σε μια γενοκτονία που δεν πρέπει να επαναληφθεί, με ιστορική μνήμη, με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και βέβαια με αυτό που λέμε Κωνσταντινούπολη. Και να μην σας κουράσω και κάνετε και επιμέρους ερώτηση, δηλαδή, γιατί πολλοί θα το ρωτάνε και είμαι σίγουρος θα θέλατε κι εσείς αυτό να το ακούσει ο κόσμος, ότι ναι, λένε, αναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επειδή εκείνη την περίοδο ήταν Κωνσταντινούπολη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι Αμερικανοί αν θέλανε θα γράφανε Ισταμπούλ, όπως γράφανε και παλαιότερα για να μην ενοχλήσουν τους Τούρκους. Δυστυχώς το κάναμε και εμείς αυτό το πράγμα. Οι Αμερικανοί εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν αρχίσει, επειδή ξέρουν ότι αυτό ενοχλεί την Τουρκία, γιατί δεν είναι καλές οι Αμερικανό-Τουρκικές σχέσεις. Τώρα, εντάξει, είπαμε πριν, υπάρχουν sites οι οποίοι είναι και τουρκολόγοι και κρεμλινολόγοι. Εσείς το έχετε δει ότι αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό. Το λέω σαν παρατήρηση, ότι διαπίστωση απλή. Ότι τα sites που λένε ότι η Τουρκία τα έχει πάρει όλα από την Αμερική και δεν έχει πάρει βίδα ουσιαστικά από το 17 και μετά. Βίδα δεν έχει πάρει. Έχει ξεπεράσει το εμπάργκο αυτό που είχε γίνει για την Κύπρο τότε. Τα ίδια sites λένε ότι έχει κερδίσει η Ρωσία, ότι έχει κάνει αυτό. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια κατάσταση η οποία, ξέρετε, μονίμως πρέπει να δικαιολογούμε κάτι το οποίο στο τέλος θα μας βγάζει τιμένους. Οι Αμερικανοί αναφέρουν την Κωνσταντινούπολη προφανώς για να ενοχλήσουν τους Τούρκους, γιατί πολύ απλά δεν έχουν καλές σχέσεις. Είναι σε ιστορικά χαμηλά οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Άμα τις ξεκινήσουμε να τις μελετήσουμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, είναι τα ιστορικά τους χαμηλά και το λένε και οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι. Και είδα κάλλωστε και την αντίδραση, έτσι, των Τούρκων μέσω Τσαβούσογλου, ότι μιλάει, λέει, για Τσαβλατάνους, εννοεί τον Αμερικανό πρόεδρο προφανώς. Και όλα αυτά εν μέσω εκλογών, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν για το προεκλογικό κλίμα να μην πούνε τόσο βαριά λόγια, τα είπανε για τη γενοκτονία, ξέροντας ότι μετά από 3 εβδομάδες ακριβώς υπάρχουν εκλογές στη γειτονική χώρα. Και από εκεί και πέρα δεν βλέπω, κύριε Δαμαβολίτη, κάποια διέξοδο, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στην Τουρκία, και ενώ δραματικά όποιος και να κερδίσει τις εκλογές, δεν βλέπω κάποια εύκολη διέξοδο, κάποιο ξέφωτο σε αμερικανο-τουρκικές σχέσεις. Αυτό όλο που μας περιγράφεται όμως, ιδιαίτερο για το θέμα της γενοκτονίας, όσοι ειδικεύονται σε αυτό και πάμε στη δική μας, στη γενοκτονία των ποντίων, που μεταβίας, ας πούμε, μετά το 1995 πλέον έχει καθιερωθεί και η μέρα μνήμης στην Ελλάδα. Όσοι ειδικεύονται σε αυτό έχουν μιλήσει ότι για να αναγνωριστεί και διεθνώς το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ποντιακού ελληνισμού, θα πρέπει να μην
το διεκδικούμε αυτόνομα, αλλά να μιλάμε για μια τριπλή γενοκτονία για να φανεί, ας πούμε, το μέγεθος του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που έχει τον ίδιο θήτη, δηλαδή και τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Από την δική μας την πλευρά δεν είδαμε όμως κάποια αντίδραση που να αξιοποιηθεί και το περιβάλλον και η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση. Γρήγορα γρήγορα και όσο μπορώ, γιατί δεν είμαι ειδικός, οπότε αυτά που κοροϊδεύω δεν θα ήθελα ο πρώτος να είμαι αυτός που θα τα κάνω. Δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα της γενοκτονίας. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι τα λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ελληνικό, το εβραϊκό, το αρμένικο, έτσι, ακόμα και το κουρδικό, ακόμα και το ινδικό, συνεργάζονται. Η συνεργασία είναι κάτι το οποίο γενικότερα σαν κουλτούρα και πολιτική και κοινωνική δεν είναι στην Ελλάδα, φαίνεται δυστυχώς, προτεραιότητα. Δηλαδή, πρώτον είναι αυτό. Το δεύτερο, κύριε Δαμαβολίτη, είναι το εξής. Ότι η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το γνωρίζουμε αυτό, όχι η σημερινή, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, έχει επιλέξει να κρατάς τη θεσμική της μνήμη ψηλά ψηλά στο ράφι, το να μην ενοχλούμε τους γείτονες. Και είναι και ο λόγος βασικά που οι γείτονες τελικά ενοχλούν εμάς. Έτσι είναι οι διεθνείς σχέσεις, ειδικά σε όλα αυτά που λέγονται συγκρούσεις για εδαφικούς λόγους, γιατί σε αυτή την τυπολογία είμαστε με την Τουρκία. Έτσι, η Τουρκία διεκδικεί ύδατα, διεκδικεί ένα αεροχώρο, διεκδικεί έδαφος, οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχει δείξει η Ελλάδα ότι θέλει να τα διεκδικήσει αυτά και ότι προφανώς θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο κρατάει το καλό κλίμα. Δυστυχώς η Τουρκία αυτό το βλέπει, έτσι, σαν μια απόπειρα κατευνασμού και τελικά επιτίθεται, ξαναεπιτίθεται. Ο μόνος τρόπος να χάσεις ένα πόλεμο είναι να μην δείξεις ότι είσαι ουσιαστικά προετοιμασμένος να αντέξεις, να αποτρέψεις την οποιαδήποτε επίθεση. Η επίθεση ξεκινά από τις λέξεις, κύριε Δαμβολίτη. Δεν χρειάζεται να σου στείλει τάγκ ο άλλος, αεροπλάνο, να σου στείλει ένα κύμα όπως εργαλοποίησε με τους πρόσφυγες τότε, εργαλοποίησε τους πρόσφυγες ο Ερντογάν, τους οπλοποίησε για να ρίξει την κυβέρνηση. Η επίθεση ξεκινάει πρωτίστως από τα λόγια. Δείτε με τι τρόπο μιλάει η Τουρκία στην Ελλάδα, πώς την απειλεί και πώς εμείς πολλές φορές απαντούσαμε. Άρα αυτό είναι για μένα το δεύτερο. Μπορούμε να προσθέσουμε και ένα τρίτο. Και αυτό πάλι αφορά ουσιαστικά το πρώτο που είπα, που είναι η έλλειψη συνεργασίας. Γιατί όμως εδώ πέρα συγκεκριμένο, που θα μας έδινε δύναμη, όπως είπατε, να συνεργαστούμε, να αναδείξουμε συλλογικά τη γενοκτονία, που όντως ο θήτης είναι ένας και βέβαια είναι η Τουρκία, την ονομάζουμε. Γιατί δεν το κάνουμε? Εγώ πιστεύω, και μπορείτε ίσως να ρωτήσετε ειδικότερους από μένα να σας πούν αν αληθεύει όχι, πιστεύω ότι θα χαλάσουν και κάποια περίπτερα παύλα μαγαζιά. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πάρα πολλοί δεν θα το θέλανε αυτό το πράγμα, διότι θεωρούν ότι θα χάσουν κάποιες θέσεις οι οποίες σε μια συνεργασία, ξέρετε, υπάρχει συγχώνευση. Το management δεν μένει ίδιο ούτε στις εταιρείες, ούτε στα λόγκ, ούτε στις ομάδες, ούτε πουθενά. Άρα νομίζω ότι πάρα πολλοί θα θέλανε να κρατάνε τη σημαία για να υπάρχουν. Το ξέρουμε αυτό, το είδαμε κιόλας. Υπάρχουν και, είπαμε, εδώ 14 μήνες ζήσαμε ένα πόλεμο περιφερειακό που έχει παγκόσμιες έτσι προεκτάσεις και είδατε τι συμβαίνει ήδη στην ελληνική κοινωνία, είδατε τι συμβαίνει, ο καθένας τι μπορεί να πει και τι να κάνει. Θεωρώ ότι ο καθένας σε αυτή τη χώρα δυστυχώς θέλει να έχει μια συγκεκριμένη δική του άκρη, είναι αυτό που λέμε στην κοινωνία καθημερινά, στην καθομιλουμένη, πρώτο στο χωριό, και γι' αυτό και δεν έχουμε καταφέρει, τουλάχιστον εμείς σαν πολίτες από κάτω προς τα πάνω, να πιέσουμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, προς κάτι τέτοιο. Οπότε κάπου εδώ νομίζω ότι βρίσκεται η όλη κατάσταση, κύριε Δαμαβολίτη. Και επειδή πλησιάζουμε και σε εκλογές, καλό είναι αυτό το έλλειμμα στην εξωτερική πολιτική να ληφθεί υπόψη από τους ψηφοφόρους. Θέλω να κλείσουμε λίγο με όλη αυτή την κατάσταση, την έκρηθμη που γίνεται στο Σουδάν αυτή τη στιγμή. Πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα άρθρο σας, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ λέτε ότι επανέρχεται ένα ψυχροπολεμικό κλίμα που σε διάφορα σημεία του πλανήτη θα συγκρούονται δια αντιπροσώπων οι μεγάλες δυνάμεις.
Δώστε μας ένα πλαίσιο γενικό για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Σουδάν. Έχετε δίκιο. Πράγματι, στο άρθρο μου αυτό προσπαθώ να πω με μια ουσιαστικά συμπλήρωση σε αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι πολυπολικός, άρα δεν υφίσταται ψυχρός πόλεμος ακόμα. Υπό ποια έννοια ψυχρός πόλεμος? Δεν υφίσταται πόλεμος ο οποίος να μας θυμίζει το διπολικό σύστημα μέχρι το 89. Κάποια στιγμή η κατάληξη του σίγουρα του κόσμου θα είναι αυτή, αλλά τώρα απέχουμε ακόμα από αυτή τη σταθερότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι στον ψυχρό πόλεμο υπήρχε βέβαια έτσι αυτός ο φόβος ότι κάποιος με πυρηνικά θα χτυπήσει από την άλλη δύναμη, αλλά λόγω αυτής της κοινής δυνατότητας, της αμοιβαίας καταστροφής της πυρηνικής, δεν υπήρξε πόλεμος. Γι' αυτό ήταν και πιο σταθερό. Στα σταθερά ακόμα αυτά συστήματα και τότε, στον ψυχρό πόλεμο, υπήρχε μια περιφέρεια στην οποία γινόντουσαν συγκρούσεις. Έτσι, ο πόλεμος της Κορέας, έτσι είχαμε το Βιετνάμ. Αυτή τώρα εδώ, λόγω των δυνάμεων που σωστά είπατε, που ουσιαστικά αντιμάχονται, αυτή η περιφέρεια πλέον έχει μετακινηθεί προς Δυσμάς από εκεί που ήταν από την Ανατολή. Δηλαδή, η Αφρική έχει γίνει ουσιαστικά ένα τραπέζι μπράντεφερ μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι, μιλάμε για την Αμερική, μιλάμε για την Κίνα, μιλάμε για τη Ρωσία. Σε μικρότερο βαθμό η Ρωσία και πιο υπονομευτικά, έτσι, χρησιμοποιώντας τη Βάγνερ, ας πούμε. Αλλά η μεγάλη, έτσι, ας το πούμε έτσι, με όλους τους αγώνες, stakeholders της περιοχής είναι η Κίνα, έτσι, είναι οι πρώην απικιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις, είναι και η Αμερική μαζί. Αλλά η Κίνα είναι αυτή που ξοδεύει πάρα πολύ ρευστό στην Αφρική. Σε αυτό το σημείο λίγο να μας διευκρινίσετε κάτι. Οι πρώην ναυπηγιακές δυνάμεις έχουν, ας πούμε, στην Αφρική συμφέροντα εδώ και 100 χρόνια. Η Κίνα όμως το τελευταίο διάστημα έχει διεισδύσει με μεγάλο, έτσι, σε πολλή διάσταση, έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε, και μάλιστα ένας από τους λόγους είναι, και φαίνεται αυτό και σε ειδικές έρευνες που κάνουμε στην Αφρική, συνολικά στις χώρες, κοντά στο 80% των ανθρώπων εκεί βλέπουν με θετικό μάτι τις κινέζικες επενδύσεις και την κινέζικη διείσδυση, ακριβώς επειδή δεν συμπαθούν το οπικιακό τους παρελθόν. Είναι λογικό αυτό. Η Κίνα έχει και τεράστια πλεονάσματα, έχει και κάτι που συμφέρει πολλούς πολεμάρχους εκεί ή αυταρχικούς ηγέτες, έτσι, το ότι η Κίνα στις συνδιαλλαγές της δεν έχει όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Οι Κινέζοι είναι αρκετά killers, έτσι, στις business, δηλαδή σου λέει εγώ θα σου δανείσω τόσο, θα σου δώσω και ένα επιτόκιο το οποίο ουσιαστικά θα είναι δυσβάσταχτο. Η Κίνα έχει γίνει ήδη ουσιαστικά ο μεγαλύτερος δανειστής του κόσμου και γι' αυτό βλέπετε και πολλές κινέζικες τράπεζες έχουν αρχίσει όσο μπορούν και νουθετούν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ώστε αυτό να μειωθεί, γιατί θα σκάσει φούσκα απίστευτη. Δεν μπορούν όλες αυτές οι χώρες να αποπληρώσουν τα δάνεια που δίνει η Κίνα, και πολλά από αυτά ήταν ίσα ίσα για να εκτονωθούν, έτσι, να εκτονωθεί ο οργασμός εργασιών κατασκευαστικών της Κίνας και τα λοιπά, αλλά κάποια στιγμή θα καταντήσουν όπως πολλές πόλεις μέσα στην Κίνα, έτσι, πόλεις φαντάσματα, κατοίκητες. Η Κίνα έχει κάνει απίστευτο μπάσιμο μέσα στην Αφρική, αυτή είναι η αλήθεια, και αυτή τη στιγμή στο Σουδάν ουσιαστικά βλέπουμε πολέμους δια αντιπροσώπων, υπάρχει και η Ρωσία, υπάρχει και η Βάγνερ. Και γιατί λέω ξεχωριστά τη Ρωσία από τη Βάγνερ? Γιατί δεν είμαστε σίγουροι, κύριε Δαμαβολίτη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν η Βάγνερ λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του Κρεμλίνου. Πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν λέω ότι το κάνει, δεν το κάνει, αλλά λέω ότι πρέπει να το δούμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία αποδεικτικά από τον ίδιο τον Πριγκόζιν, που είναι ο ηγέτης, ας πούμε, της Βάγνερ, που δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον 24 χώρες στην Αφρική, ο οποίος αμφισβητεί έντονα και ευθέως πλέον, έτσι, τον Πούτιν κτλ. Μπορεί αυτό να είναι παιχνίδι, μπορεί να μην είναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι που δεν το ξέρουμε εάν ισχύει. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι και η Κίνα εκεί, και βέβαια η Εμιρατινή, είναι βέβαια η Σαουδική Αραβία. Υπάρχει πάρα πολύ κοντά στην περιοχή, έτσι, το ρήγμα εντός αγωγικών της Ιεμένης. Υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση μεταξύ, συχνά πυκνά, μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας για τα νερά του Νείλου. Θέλω να μείνουμε, κύριε Τρίβα, ιδιαίτερα στο θέμα της Αιγύπτου, επειδή είναι και η αδελφή μουσουλμάνη και ο Αλ-Σίσι αυτή τη στιγμή το βλέπει με πολλή αγωνία το πράγμα. Θέλω να μείνουμε, και αλλά πριν να μας απαντήσετε για την Αίγυπτο,
όλο αυτό που μας περιγράφεται είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να ξεφύγει από μια εσωτερική εμφύλια διαμάχη στην Αφρική? Είναι κάτι το οποίο το φοβούνται πάρα πολύ και στην Αμερική κυρίως αυτό, τουλάχιστον γι' αυτό προειδοποιούν. Ξέρετε, πολλές φορές οι προειδοποιήσεις μπορεί να είναι και έμεσες πιέσεις για ένα σχέδιο ειρήνευσης ή και για μια κλίση προς άλλες χώρες της περιοχής να αναλάβουν προληπτική δράση ώστε να μην πάνε τα πράγματα χειρότερα. Για την Αίγυπτο τα πάτε πολύ σωστά. Η Αίγυπτος είναι η πρώτη χώρα που κινδυνεύει. Διότι η Αίγυπτος, και είναι και ο λόγος που αναβαθμιζόμαστε κι εμείς, και η σχέση μας με την Αίγυπτο πρόκειται να αναβαθμιστούν έτσι περαιτέρω. Γιατί δυτικά έχει τη Λιβύη η Αίγυπτος, νότια πλέον έχει το Σουδάν. Επομένως, αυτή τη στιγμή το μέλλον της Αιγύπτου είναι πραγματικά αβέβαιο. Άρα θα δώσει ο Σίσι όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να κρατήσει τουλάχιστον το μαλακό του υπογάστριο στο νότο της Αιγύπτου, να το κρατήσει σε στεγανά, να μην υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ίδια την συνοχή και τη σταθερότητα της Αιγύπτου. Το ίδιο σκέφτεται και η Κένια, για παράδειγμα, και άλλες χώρες. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι από την υποσαχάρη Αφρική και κάτω πολλά πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε, ότι μπορεί κάτι να ξεκινήσει και με μια διαμεσολάβηση να τα βρούμε. Μιλάμε για στρατάρχες και για ηγέτες που ελέγχουν στην πραγματικότητα, στην ουσία και κατά γράμμα τα πάντα σε ορυκτό πλούτο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσουν τέτοιες δεσπόζουσες θέσεις. Έχουμε να κάνουμε ανθρώπους που έχουν δικά τους όπλα, που έχουν πάρα πολλά λεφτά στη διάθεσή τους και μπορούν να το βλέπετε τι γίνεται στο Σουδάν. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σύμμαχοι που ρίξαν ουσιαστικά τον προηγούμενο ηγέτη του Σουδάν αυτή τη στιγμή, ενώ θα πρέπει ουσιαστικά να είναι συνεργάτες, ο ένας έχει αποκοπεί από τον άλλον και έχει το δικό του στράτευμα, 100.000 όχι εμέτη ας πούμε, και ο ένας βάλει εναντίον αυτό το χάος. Είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια να μεταφερθεί σε άλλες χώρες, γιατί το είδαμε και στην Αραβική Άνοιξη εντός εισαγωγικών, όπως την ονομάσανε τότε, τι συνέβη, πώς από την Τινησία πήρε φωτιά όλη η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή. Επομένως, μπορεί να ξεκινήσει κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και το οποίο θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, κύριε Δαμαβολίτη. Και θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας πάνω σε αυτό το θέμα. Λαμβάνοντας υπόψη, με το εξής θέλω να κλείσουμε, λαμβάνοντας υπόψη την δημογραφική άνοδο την οποία υπάρχει στην Αφρικανική Ήπειρο και το ότι αυτή η δημογραφική άνοδος αναπτύσσεται ταυτόχρονα με το Ισλάμ, που αυτό όμως δεν πάει παράλληλα με το βιωτικό επίπεδο και τον πλούτο, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να έχει τεράστια κύματα μεταναστών και προσφύγων, τώρα όπως φαίνεται με τον πόλεμο. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που αναφέραμε στο τέλος για τις απρόβλεπτες συνέπειες, πάντα με αρνητικό πρόσημο. Για την Ευρώπη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε το εξής. Πολλές φωνές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, που μιλούσαν για το φράχτη και προσπαθούν να χτίσουν ανεύθυνα κάποια έτσι ιδεολογικά αφηγήματα, τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα. Και ακόμα και στις Βρυξέλλες υπάρχουν τέτοιες φωνές, αλλά τελικά, όπως είδατε, το δικαστήριο ενέκρινε τη χρηματοδότηση και όχι δεν είναι τα λεφτά. Άλλη νομιμοποίηση έχει όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έτσι χρηματοδοτικά ένα έργο, και άλλο όταν το χρηματοδοτείς μόνος σου, και πάλι μόνοι μας έπρεπε να το κάνουμε. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε τι σημαίνει έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κακοφωνία. Και μιλάμε τώρα για μια Ήπειρο που έχει δυστυχώς φωνές, για μένα που είμαι ρεαλιστής, που μόνο γέλιο μου προκαλούν, ότι μπορούμε να γίνουμε στρατηγικά αυτόνομοι και η Ευρώπη πρέπει να είναι μια διαφορετική δύναμη. Είναι άλλο το πρέπει και άλλο αν μπορεί να γίνει. Είναι διαφορετικά πράγματα. Σαφώς και θα έπρεπε να προσπαθήσει να το κάνει, αλλά όπως βλέπετε, τα τελευταία 200 χρόνια που η Ευρώπη προσπαθεί να ενοποιηθεί, γίνεται με κάπως, να το θέσω κόμψα, άτσαλο τρόπο. Έχουμε προκαλέσει παγκοσμίους πολέμους. Άρα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε πραγματικά μια κουλτούρα ασφάλειας. Η Ελλάδα σε αυτή την κουλτούρα ασφάλειας πρέπει να παίξει ρόλο, μαζί με τη Γαλλία.
Το ότι διαφωνούμε σε πολλά πράγματα με αυτά που λέει για τη μεγάλη εικόνα η Γαλλία δεν σημαίνει ότι στο ευρωπαϊκό και στο μεσογειακό επίπεδο δεν είμαστε σύμμαχοι με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι σύμμαχος σημαντικός για την Ελλάδα. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να κρίνουμε. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται, αλλά η αναβάθμιση δυστυχώς στα αυτιά ορισμένων ακούγεται ως ευκαιρία για ραλίκι, να το πούμε έτσι. Η αναβάθμιση στη γεωπολιτική, κύριε Δαμαβολίτη, και στη γεωστρατηγική δεν είναι παθητική. Δίνει ευθύνες. Είναι ενεργητική, δηλαδή πρέπει να σε κάνει πιο ενεργό και δυστυχώς όσο αναβαθμίζεσαι, τόσο περισσότερα πρέπει να κάνεις προκειμένου να συντηρήσεις το αναβαθμισμένο status quo. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι στηρίζεται, έτσι προχωράει. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η δημογραφική βόμβα που είπατε μόλις προηγουμένως είναι σαφώς μέσα στις απειλές που μπορεί να έχει μεθαύριο να αντιμετωπίσει και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχουμε δημιουργήσει από πριν βέβαια, αλλά ακόμα και τώρα να δημιουργήσουμε ένα οδικό χάρτη, να ξέρουμε τι συμβαίνει σε αυτή την Ήπειρο πλέον, η οποία, για να κλείσω, δεν είναι η Ήπειρος που ήταν κάποτε. Ο κόσμος δεν είναι ευρωκεντρικός. Οι χώρες που θα διεκδικήσουν τα πρωτεία της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας, να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι, δεν θα είναι από την Ευρώπη. Θα είναι από την Αμερικανική Ήπειρο, θα είναι από την Ασιατική Ήπειρο. Η Ευρώπη έχει αρχίσει και μπαίνει δυστυχώς στο περιθώριο. Αυτό δείχνουν οι τάσεις και οι δημογραφικές και οι οικονομικές και γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερο αγώνα χτίζοντας κουλτούρα άμυνας και ασφάλειας, κύριε Δαμαβολίτη. Κύριε Δρύπα, θα ήθελα με όλα αυτά που μας είπατε να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και σίγουρα ανανεώνουμε για πολύ κοντά το ραντεβού, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το μόνο σίγουρο. Και εγώ σας ευχαριστώ για την υπέροχη συζήτηση, με πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά και Χριστός Ανέστη. Γεια σας.